Από παντός αδερφού ατάκτος περιπατούντος και μη κατά την παράδοση νυν παρελαβών παρημών. Αυτή γαρ είδατε πως δημιμήστε ημάς ότι ούκ ιδακτήσαμεν εν ημίν ουδέ δωρεάν άρτον εφάγομεν παρά τεινός, αλλά εν κόπο και μόχθο νύχτα και ημέραν εργαζόμενοι προς το μη επιβαρύσε την αημών. Ουχότι ουκ έχουμεν εξουσίαν αλλήναε αυτούς την πονθόμενη μην εις το ημίστε ημάς και χαρότε ημέν προς ημάς τούτο παρηγγέλωμενη μην ότι τι σου θέλει εργάζεστε μη δε αισθιέτων. Ακούμεν καρτινάς περιπατούντας εν ημίν ατάκτος μη δεν εργαζομένους αλλά περιεργαζομένους εις δε τι ούτης παραγγέλωμεν και παρακαλούμεν
Κυρία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δύναμε τα ησυχίας εργαζόμενοι των εαυτών αρτών εστιώσιν. Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης δοήμην την ειρήνην, δια παντός εμπαντή τρόπο. Ο Κύριος με τα πάντων ημών. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση και το πνεύματι σου εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου τον άγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι Κυρία, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εστόν σου Ιησούς παρά τη λίμνη γεννησαρέ είδε δύο πλοία εστόν τα παρά τη λίμνη. Οι δε λύσεις αποβάντες από αυτόν απέπλυναν τα δίκτυα, εμάς δε ήσεν το πλοίο ειν του Σίμωνος, ηρώτησεν αυτόν από της γης επαναγάγειν ολίγων και καθίσαν σε δίδες και εκ του πλοίου τους όχλους. Ο δε επάυσα το λαλόν είπε προς τον Σίμων, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άδρα και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτόν, επιστάταν, διόλης της νυχτών σκοπιάσαν δε σου δεν ελάβουμε, επειδή το ρήμα τι σου χαλάσω το δίκτυο. Και του το πείσαντες, συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ, διερήγνει το δε το δίκτυον αυτό, και κατερνάυσεν στις μετόχεις της εταιροπλοίου, του ελθόντος συλλαβέστε αυτής, και ήλθον και έπλησαν αφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Είδα δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε τις γόνεσι του Ιησού λέγον, εξέλθε απ' μου, ότι αν ήρα μαρτωλός είμαι Κύριε, φόβος γαρ περιέσχεν αυτόν και πάντες του είναι αυτόν, επί την άκρα των ηχθείων η συνέλαβον, ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννη, Ιούς Ζεβεδαίους, ίσαν κοινωνήτων Σίμωνη. Και είπε προς αυτόν Σίμων ο Ιησούς, μη φοβού, από τον ειν ανθρώπου σε συζόβρον και καταγαγόντες το οποίο εν τη γη. Αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν και διαλέησον υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε λέησον υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε λέησον υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Θεοκλήτου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε λέησον υπέρ του Αγίαστε είναι το ειδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε λέησον υπέρ του καταπευθύνε ημίν πλουσίαν την θείαν χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε λέησον υπέρ του γενέστε των θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα εν εις κατά των θείων αυτού φατισμών πράττομεν αγαθείς του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε λέησον υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε λέησον αντιλαμβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε λέησον της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκ και αη Παρθένου Μαρία. Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Με τα πάντων των εγγενειών έψανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών
πίστο το Θεό παραθόμεθα Σε Κύριε. Ότι πρέπει εσύ πάντα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Δεϊφόμε, Κύριε Λέσου. Ο Θεός μόν, ο το πικρόν είδωρ επί Μωυσέως το λαό εις νική με τα ποιή σας και τα βλαβερά είδωτα επί Ελισέου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα υγειά σας και αφράντα σου επιφανία αυτός κοινή είναι δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο τη ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος και πίσω αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού. Ευλογίαν πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων, πάσης επιβουλής ορατήστε και οράτου αλεξιτήριο. Ότι σόν το κράτο εις και σου εις την υπενσυνία και η δύναμη και η δόξη, κυρί του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύματί σου. Τα σκεφαλάζει μόνο το κύριο κλείνομεν. Σε κύριε. Κλείνον κύριε το ούσου και πάχουσον ημών. Ο Ιορδάνη βαπτιστή είναι καταδεξάμενο και γιάσα τα ύδατα και ευλόγησον πάντα εμά. Δια τη κλήσεω του εαυτόν αυγαίνω σημαίνοντα το πιστουλία πρόσχημα. Και καταξίωση εμά σε πλήστη είναι του αγιασμού σου δια τη πλήτα του σπίτου μεταλήψεω του κερατισμού. Και γενέστε μην κύριε ησυχία ψυχήστε και σώματο. Σιγαρή αγιασμόν στου ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέων Θεών Σιμών και εσύ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνηση να αναπέμπουμε στον Αρκούς Πατρί και το Παναγία και καθό και σου ποιος πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευα. Σώσο Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Δίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρου δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τόσων δωρεών αξίας ημάς μίσον Θεοτόν και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσιν την ευλογία σου άφραντε. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Λέσου, Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρήτου φιλανθρωπία το γένος των ανθρώπων, επισκεψάμενος και πάση της δεωμένης σου της είναι ευλογίαν επιχορηγή σας, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, επί δε και νυν, επί των δούλων σου, Ιωάννη, τον υποψήφιο δήμαρχο και τους συνυποψηφίους αυτούς αδελφούς, τους ελωμένους εν το κράτη τη ισχύ σου, τραπήνης εργασίαν προσπορισμών και ευλόγησον αυτούς και τα έργα αυτών. Τήρησον τον υποψήφιο δούλου σου Ιωάννη, ανεπηρέας των παντός κακού, επιδεψαλεύων αυτότε και της εντάφθα συνυποψηφή. Ειρήνη, αγάπη, ομόνια, δικαιοσύνη. Πάρε και τους δούλους σου τούτους, πλούσια τα ελέη σου και κατεύθυνον τα διαβήματα αυτών εις πάνε έργων αγαθών. Ότι Θεός ελέους εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχης και εσύ τη δόξα με να πέμπω στον Ανάρχο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και σου ποιος πνέμε νυν και ήκη σου όνες των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον,
Ο Αναστάσσε Κρεκρό Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναθηνάτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού Προστασίας, του Τιμίου Νουκρανίων Δυνάμεων Σωμάτου Νικησίας, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάν, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Πρωτοκορυφαίων και Εισαποστόλων Πέτρου και Παύλου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και λέιμον Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Και τώρα καλούμε τον υποψήφιο δήμαρχο, τον αγωνιστή, τον άνθρωπο των έργων και της προσφοράς, τον αυριανό δήμαρχο, τον Γιάννη Καραβασίλη. Φίλες και φίλοι, συμπολίτες και συμπολίτησες, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την παρουσία σας στη μεγάλη συγκέντρωση του συνδυασμού μας. Είμαστε εδώ μαζί σας, με ειλικρίνεια και εντιμότητα, με θέσεις και προγραμματικό λόγο, μακριά από ίντρικες και άγονες στήρες αντιπαραθέσεις που δεν βοηθούν τον τόπο μας. Γιατί για μας μας ενδιαφέρει το μέλλον του Δήμου Εορδαίας. Γιατί εδώ ζούμε, γιατί εδώ έχουμε τις δουλειές μας, γιατί σεβόμαστε όλους τους υποψηφίους, ακούμε και τους υπολογίζουμε. Όμως, δεν πετάμε λάσπη, όπως είπε κάποιος συνυποψήφιος, στον ανεμιστήρα και δεν τάζουμε θέσεις σε ημετέρους. Γιατί δικαίωμα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, έχουν όλοι οι νέοι και νέες για την εργασία, για την ανάπτυξη για την περιοχή μας. Δεν παίζουμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, με τα εθνικά μας θέματα και το μακεδονικό, γιατί είναι θέματα που αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή και την κυβέρνηση. Δεν συγκροτούμε και δεν φτιάχνουν το ψηφοδέλτιό μας κόμματα, βουλευτές, ούτε πολιτιστικοί σύλλογοι που μεταλλάσσονται σε δημοτικές παρατάξεις, γιατί τελευταία αυτός ήταν ο σκοπός τους. Το συνδυασμό μας το πλαισιώνουν πολίτες από όλο το φάσμα της κοινωνίας και από όλες τις κομματικές
αποχρώσεις. Ναι, κάπου ανήκουμε πολιτικά, όμως δεν είμαστε εξαρτημένοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Και το ξέρετε καλά όλοι εσείς, γιατί έχουμε αγωνιστικό και συγκρουσιακό πολλές φορές παρελθόν και υπηρετήσαμε το θεσμό για το καλό του τόπου. Και από όπου περάσαμε, αφήσαμε το έργο για το κοινωνικό σύνολο και όχι για τους δικούς μας. Ναι, δεν μας θεωρούν δεδομένους. Ναι, γνωρίζετε ότι τα κυβερνητικά φερέφορα και γνωρίζετε ότι τα τσιράκια τα κυβερνητικά δεν μπορούν να αποτελέσουν έργο για το Δήμο Εορδαίας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και ευτυχισμένος για αυτό τον ωραίο αγώνα, για τους υποψηφίους, και τους ευχαριστώ από την καρδιά μου, από τα βάθη της καρδιάς μου, για το ωραίο, κατανοητό, εφικτό και υλοποιήσιμο πρόγραμμα που οι ίδιοι με τα χέρια μας έχουμε συλλογικά συγγράψει και το γνωστοποιήσαμε πολύ εγκαίρως στους πολίτες και στην κοινωνία της περιοχής. Έτσι πορευόμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Γινόμαστε ακτινογραφία μπροστά σας, μακριά από άγονες, όπως είπαμε, και αδιέξοδες αντιπαραθέσεις, με προγραμματικό λόγο, πατώντας, ναι, στα πόδια μας, γιατί μπορούμε να δώσουμε άμεσα λύσεις, όπως κάναμε και κατά το παρελθόν, από τις θέσεις που περάσαμε από τη διοίκηση της ΔΕΗ, συλλογικά και αποφασιστικά, για την πέμπτη μονάδα, για τη μετεγκατάσταση Μαυροπηγής, για τη μετεγκατάσταση του Τελεώνα, για την Μποδοσάκιο νοσοκομείο. Αυτοί είμαστε λοιπόν, λειτουργήσαμε για το κοινωνικό σύνολο. Έτσι θα πάμε και για τον Δήμο Εορδαίας. Για την καθημερινότητα του πολίτη και την ποιότητα ζωής, τις κοινότητες, για την άθλια και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Αυτή η εικόνα που όλους μας προσβάλλει και μας πληγώνει τόσο στην πόλη όσο και στις κοινότητες, έχει όμως, αγαπητοί φίλοι, ονοματεπώνυμο. Έχει ευθύνες. Είναι αυτοί σήμερα που συνοστίζονται στα άλλα ψηφοδέλεια και διεκδικούν την ψήφο σας, αλλά όμως ήταν αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι και έχουν την κύρια ευθύνη, γιατί σήμερα η Πτολεμαΐδα, ο Δήμος Εορδαίας, είναι στην απομόνωση, στο τέλμα και στην αδράνεια. Γιατί άραγε σήμερα ζητούν την ψήφο σας, τι συμφέροντα εξυπηρετούν? Εμείς μαζί, όλοι μαζί, με ένα νέο ψηφοδέλτιο, με νέους ανθρώπους, ανθρώπους από την κοινωνία, μαζί χτίζουμε ένα σύγχρονο Δήμο στην υπηρεσία του πολίτη, σε συνεργασία, απόλυτη συνεργασία θα έλεγα, με τους εργαζόμενους, τα στελέχη και τις δημοτικές επιχειρήσεις. Είναι αδιανόητο για μας τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στο Δήμο να είναι σε συνεχή αντιπαράθεση με τη Δημοτική Αρχή και να βρίσκονται στα δικαστήρια. Δεν μπορεί έτσι να αποτελέσει έργο σημαντικό για την περιοχή. Με σύγχρονες λοιπόν τεχνολογίες, αναβαθμισμένες, θα εντάξουμε έργα αναπτυξιακά για τον τόπο μας, για να γίνουμε πρωτοπόροι, για να γίνουμε ο πρώτος Δήμος στη Δυτική Μακεδονία. Αλλάζοντας λοιπόν νοοτροπίες, ξεπερασμένες πρακτικές από το χρόνο, σας δηλώνουμε ότι ως Δήμαρχος και ως Αντιδήμαρχη το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να απολογείται καθημερινά και συνεχόμενα στους πολίτες. Γι' αυτό ιδρύουμε τη γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη, αναβαθμίζουμε ηλεκτρονικά τη σελίδα και έχουμε ανοιχτές τις συνεδριάσεις στους πολίτες για να μας κρίνουνε. Με γραφείο για τον πρωτογενή τομέα, για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Με γραφείο για την παιδεία μας. Με γραφείο για την υγεία, την πρόνοια, τα αμαία. Για τους νέους και νέες που έχουν δικαίωμα στην εργασία. Για τον πολιτισμό. Αγαπητοί φίλες και φίλες, υπό την αιγίδα του Δήμου Εορδαίας συντονίζουμε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους και όλους τους φορείς καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου να φτιάξουμε πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις, αγκαλιάζοντας όχι όλους τους πολιτικούς συλλόγους, με έντυπη και ηλεκτρονική καταγραφή όλων των διαδρομών και των αρχαιολογικών
και τα αρχαιολογικά ευρήματα και την κληρονομιά. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς, δεν μπορεί κάποιοι σύλλογοι να παίρνουν πακτολό χρημάτων και κάποιοι άλλοι σύλλογοι να βρίσκονται σήμερα στην απομόνωση και μόλις να παίρνουν ελάχιστες επιδοτήσεις. Ο πολιτισμός πρέπει να ενώνει και καταλαβαίνετε απόλυτα τι θέλουμε να πούμε. Είναι αυτός ο πολιτισμός, είναι αυτοί οι σύλλογοι που συγκροτήθηκαν την τελευταία στιγμή για να ιδρύσουν δημοτικές παρατάξεις που σήμερα διεκδικούν την ψήφο σας, αλλά κατά τα άλλα μιλάνε για συλλογικότητα ενώ αποκλείουν όλους τους συλλόγους. Τι θέλουμε να κάνουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλες και φίλες, πέρα από τις επισημάνσεις μας, στην είσοδο της πόλης από την πλευρά της Κοζάνης, ένα χώρο παραγωγής πολιτισμού με ενοποίηση του πάρκου εκτάκτων αναγκών, με ένα μουσείο λιγνίτη, με αξιοποίηση του παλαιοντολογικού μουσείου, με αξιοποίηση των αποθηκών για να δημιουργήσουμε ένα χώρο εικαστικών και ένα χώρο άθλησης ελεύθερο για τους πολίτες. Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε στο πρόγραμμά μας? Στο γήπεδο, στην είσοδο της πόλης, να κάνουμε ένα ελεύθερο πάρκο, ένα πάρκο περιπάτου, ένα πάρκινγκ, μία πράσινη όαση για τους πολίτες. Στον κεντρικό δρόμο της πόλης, την 25η Μαρτίου, πρέπει να δημιουργήσουμε χώρο στάθμευσης για τα λεωφορεία, για να έρχονται οι επισκέπτες και να γνωρίσουν λοιπόν την πόλη, τα διαμερίσματα, τις κοινότητες. Για τον οικισμό Κομάνου, μία υπόθεση παρατημένη εδώ και χρόνια. Και εδώ υπάρχουν, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ευθύνες, γιατί θα μπορούσε να γίνει ένας σύγχρονος οικισμός που να αγκαλιάσει όλες τις κοινότητες που είναι υπό μετεγκατάσταση. Για την τηλεθέρμαση λοιπόν, μία αμαρτωλή πράγματι ιστορία που θλίβει την κοινωνία της περιοχής και τον ενεργειακό μας Δήμο. Ένας Δήμος που έχει φωτίσει όλη τη χώρα και είναι ο σκοτεινότερος Δήμος με τις σκοτεινές γειτονιές και με τις σκοτεινές κοινότητες. Πρέπει να δώσουμε φως παντού λοιπόν για την τηλεθέρμαση. Έναν ενεργειακό Δήμο που δεν φροντίσανε όλη η ιεραρχία στην τοπική αυτοδιοίκηση, από την περιφέρεια που σήμερα διεκδικούν την ψήφο σας μέχρι τον Δήμο μας. Δεν φροντίσανε ενώ γνώριζαν ότι η πέμπτη μονάδα ξεκίνησε να υλοποιείται από το 2014, αλλά δεν δημιουργήσανε μικρές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να έχει ενέργεια η τηλεθέρμαση. Γιατί τα δύο επόμενα χρόνια, με το κλείσιμο του ΑΕΣ Καρδιάς, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Και αγαπητοί φίλοι, κάποιοι στο γείτονα Δήμο, στο Δήμο Αμιντέου, φροντίσαν και δημιουργήσαν μικρές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να ενισχύσουν την τηλεθέρμαση. Αλήθεια, στην πόλη μας, αυτοί που σήμερα ζητά την ψήφο σας, τι έχουν κάνει για να μην κρυώσουν οι πολίτες τα δύο επόμενα χρόνια? Και βέβαια, οι δηλώσεις του κυρίου Σταθάκη είναι δηλώσεις στον αέρα, δεν μας καλύπτουν, δεν είναι έγγραφες δηλώσεις και υπάρχει ευθύνη και από την κυβέρνηση και από τη Δημοτική Αρχή που εδώ και χρόνια δεν διεκδίκησε μέσα από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτές οι μονάδες του ΑΕΣ Καρδιάς και να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για τους πολίτες, για αυτή την περιοχή που έχει ηλεκτροδοτήσει όλη τη χώρα και σήμερα θα είναι μια πόλη κρύα. Για την ανάπτυξη, για τον χώρο της ΑΕΒΑΛ, μια περιοχή πολύ σημαντική που βεβαίως τα τελευταία γεγονότα που τέλος πάντων έχουν δημιουργήσει εκεί κάποιες απώλειες εκεί και κάποιες σκλοπές μας θλίβουν όλοι, γιατί η Δημοτική Αστυνομία είναι μια Δημοτική Αστυνομία που να υπηρετεί τον πολίτη και να προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής. Τι θα κάνουμε στον χώρο της ΑΕΒΑΛ λοιπόν? Θα δημιουργήσουμε μικρές παραγωγικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να ενισχύσουμε την τηλεθέρμαση, για να δώσουμε τηλεθέρμαση σε περισσότερες γειτονιές και περισσότερες κοινότητες. Τι άλλο θα κάνουμε? Θα δημιουργήσουμε σύγχρονα συνεργεία, σύγχρονες μεταποιητικές μονάδες για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κατά κάποιο τρόπο νέες θέσεις εργασίας για τους νέους που έχουν δικαίωμα στη ζωή. Για τον άξονα του Βερμίου,
περισσότερες αρδευόμενες εκτάσεις και καλύτερο οδικό δίκτυο. Για τον άξονα της Αγίας Παρασκευής, φράγμα και περισσότερες αρδευόμενες εκτάσεις, αξιοποιώντας τους αρχαιολογικούς χώρους. Για το Μουρίκι, αγροτουρισμό, αξιοποίηση των ταμιευτήρων, περισσότερες αρδευόμενες εκτάσεις. Για τη Βλάστη, αξιοποίηση τουριστικά, την ανάδειξη της κτηνοτροφίας και της γεωργίας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτώντας σας στα μάτια, με ειλικρίνεια, θέλω να σας πω ότι ο Δήμος Εορδαίας, από ενεργειακός παραγωγικός Δήμος, θα είναι ένας Δήμος που θα έχει οικονομικό αποτέλεσμα μηδέν, και γιατί, αγαπητοί φίλοι. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες, διότι δεν αξιοποίησαν σωστά τον τοπικό πόρο ανάπτυξης που κάποιοι, το Συνδικάτο, η κυβέρνηση, οι προηγούμενοι αγωνίστηκαν για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για την περιοχή μας, αξιοποιώντας ένα μεγάλο οικονομικό αποτέλεσμα που σήμερα, από το 2013, έχει να αποδοθεί στην περιφέρεια και έχει να αποδοθεί στο μεγαλύτερο ενεργειακό Δήμο, στο Δήμο Εορδαίας, ένα σημαντικό κονδύλι που ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια, εκ των οποίων περίπου τα 70 ανήκουν στον Δήμο Εορδαίας. Να λοιπόν κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσει να λειτουργήσει τηλεθέρμανση, για να μπορέσει να πάει ο Δήμος Εορδαίας μπροστά. Και εδώ υπάρχουν σημαντικές ευθύνες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, διότι από το 2014 δεν πήραμε αυτά τα χρήματα. Και ξέρετε ένα άλλο σημαντικό. Έχει τροποποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού του τοπικού πόρου. Δηλαδή, από 1η-1η του 19 υπολογίζεται 1,4% στην παραγόμενη ενέργεια στη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή, ο Δήμος Εορδαίας, που έχει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 0 για τα 2 επόμενα χρόνια, αφού δεν έχει μονάδες, αφού οι μονάδες κλείσαν, αφού οι μονάδες είναι στην Κοζάνη και αφού οι μονάδες είναι στο Αμίντεο, λοιπόν ο Δήμος Εορδαίας θα πάρει οικονομικό αποτέλεσμα 0. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Πρέπει να αγωνιστούμε, πρέπει να διεκδικήσουμε και πρέπει να αλλάξουμε αυτόν τον νόμο και αυτήν την τροποποίηση που σήμερα πλήττει, βάναυσα τον Δήμο Εορδαίας και το περάσαν κάποιοι που καθίσανε σε σωστές και μεγάλες καρέκλες και αδιαφορήσανε για αυτό το μεγάλο σημαντικό γεγονός. Και υπάρχει και κυβερνητική ευθύνη και ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκτάσεις στην ΔΕΗ είναι περίπου 280.000 στρέμματα. Αυτά τα στρέμματα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα γνωρίζουμε πολύ καλά μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, ανήκουν στη ΔΕΗ, έχουν αποτιμηθεί και έχουν μπει στο χρηματιστήριο και στη μετοχή της ΔΕΗ. Τι θα κάνουμε όμως ως Δήμος σε ανταποδοτικότητα για το μεγάλο σημαντικό έργο που επιτελέσαμε ως περιοχή παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια? Θα πάρουμε τις εκτάσεις αυτές με μία μικρή επινοικίαση και θα τις αποδώσουμε στους ανέργους για να δημιουργήσουν κυπευτικά, για να δημιουργήσουν δεδροφυτεύσεις, για να δημιουργήσουν μία παραγωγή, για να μπορέσει έτσι η περιοχή να πάει μπροστά. Αυτός είναι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο στόχος μας. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τις ευθύνες. Θα μπορούσαμε να πούσω σε όλους αυτούς τους φίλους που διεκδικούν την ψήφο τι κάναν τελικά και φέρανε τον Δήμο Εορδαίας, την πόλη μας και τις κοινότητες σε αυτήν την άθλια και απαράδεκτη κατάσταση. Εμείς τολμάμε μαζί με ένα συνδυασμό ικανό, με στελέχη, επιστήμονες, φίλους, αγρότες, φτηνοτρόφους, μηχανικούς, γιατρούς, να πάμε βήματα μπροστά. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, δεν είναι αυτός σκοπός μας η πάση θυσία εκλογή μας στο Δήμο. Γιατί αγαπητοί φίλοι, δεν μπορούμε να σας φέρουμε θάλασσα. Και δεν μπορούμε να σας φέρουμε ούτε τον Ιβάν Σαββίδη, αν και είμαστε πασοξίδες. Δεν μπορούμε με τίποτα να το κάνουμε αυτό. Ούτε στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε και να καταγράψουμε κομματικές δυνάμεις.
και να ανακαλύπτουμε σήμερα τελευταία σε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο που συγκροτούν ψηφοδέλτια με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν θα τους παρακολουθήσουμε. Εμείς κοιτάμε μπροστά, πάμε βήματα μπροστά για τον Δήμο Εορδαίας, για τους πολίτες, για καλύτερη ποιότητα ζωής. Μας ενδιαφέρει να ζούμε σε έναν τόπο που συνεχώς θα αναπτύσσεται, σε έναν τόπο που είναι πρότυπο, σε έναν τόπο για τους νέους και τις νέες. Με μεράκι λοιπόν, με συλλογικό πνεύμα, δημιουργούμε, αξιοποιώντας δυνάμεις του τόπου, με εθελοντισμό, με εξωστρέφεια, χωρίς κυβερνητικές εξαρτήσεις και βαρύδια. Πάμε δυνατά, σταθερά μπροστά, γιατί εμείς μπορούμε για το Δήμο Εορδαίας. Με ειλικρινή διάθεση, αγαπητοί φίλες και φίλες, από καρδιάς, κοιτώντας σας στα μάτια, ζητάμε την εμπιστοσύνη σας για να πάμε βήματα μπροστά, για ένα καλύτερο αύριο στο Δήμο Εορδαίας. Γιατί το αξίζουμε, γιατί έχουμε ωραίους και έντιμους πολίτες, γιατί είμαστε ικανοί και αποτελεσματικοί, είμαστε ανεξάρτητοι και συνεργαζόμαστε, και εκεί που χρειάζεται θα συγκρουστούμε για να πάμε μαζί το Δήμο Εορδαίας στη θέση που του αξίζει. Αυτή η θέση, η πρώτη θέση που μας ανήκει και θα την κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ για την τιμή που με κάνετε σήμερα εμένα και το συνδυασμό μας. Να σας παρουσιάσουμε ειλικρινά ένα συνδυασμό που τιμά όχι μόνο εμάς, αλλά τιμά και την περιοχή. Είναι ένας συνδυασμός πρωτόγνωρος για τα δεδομένα του Δήμου Εορδαίας. Είναι ένας συνδυασμός που δεν έχει προκαλέσει, που έχει διάθεση και μεράκι για να δημιουργήσει για αυτόν τον Δήμο Εορδαίας. Σας ευχαριστώ και πάλι από τα βάθη της καρδιάς μου. Γεια σας. Ευχαριστώ. Ο συνδυασμός «Πάμε μπροστά για την Εορδαία» έχει τους εξής. Μήπως απέσει το μικρόφωνο, όχι. Αμανατίδης Νίκος, ελεύθερος επαγγελματίας. Αμαραντίδης Σάβας, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Άρνασας. Ανδρεάδης Ιωάννης, ελεύθερος επαγγελματίας. Απαζίδης Ιωάννης, καθηγητής φιλόλογος. Ο υποφαινόμενος Αποστολίδης Χρήστος, συνταξιούχος της ΔΕΗ. Βαμβακά Κρυσταλλίνου Ζωή, αντιπρόεδρος της Φιλοζωικής Τολεμαΐδας. Γρηγοριάδου Νικολέτα, νηπιαγωγός. Δαβίτης Παρασκευάς, αγρότης κτηνοτρόφος. Δροσινού Αθηνά, αγρότησα κτηνοτρόφος. Ευγενίδου Κατερίνα, οδοντίατρος. Ζιμπέκης Βασίλειος, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ηλιάδου Κυριακή, συνταξιούχος της ΔΕΗ. Θεοδωρίδης Δημήτριος, ασφαλιστικός σύμβουλος. Ιωσιφίδης Μιχάλης, ηλεκτροσυγκολητής. Καντιλιώτης Ιωάννης, παλέμαχος, ποδοσφαιριστής, συνταξιούχος της ΔΕΗ. Καρβουνιάρη Γιώτα, δικαστικός, καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Κάτσιος Ευάγγελος, ελεύθερος επαγγελματίας. Μάνου Λεωνίδας, τεχνίτης οχημάτων αγρότης. Μαραπάς Κωνσταντίνος, συνταξιούχος της ΔΕΗ.
Μαυρικάκη Παρασκευή αρχιτέκτον τοπίου. Μίτκας Ευάγγελος, δημόσιος υπάλληλος νοσοκομείου, θερμοϊδραυλικός. Παγκαλίδης Ιωάννης, μηχανηλόγος, υπάλληλος ΔΕΗ. Παπαδόπουλος Ευστάθιος, ποδοσφαιριστής, ιδιωτικός υπάλληλος. Παπακωνσταντίνου Κυριάκος, συνταξιούχος της ΔΕΗ. Παπαχρήστος Αναστάσιος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης. Πέιος Ιωάννης, συνταξιούχος στη ΔΕΗ. Πολιτίδου Δέσποινα, τεχνίτης ορυχείων, στέλεχος ασφαλείας. Σαβαΐδης Παντελής, στέλεχος επιχείρησης οικονομολόγος. Σαββίδης Γεώργιος Κτηνοτρόφος. Σαχμπατζίδου Μπέτη, καθηγήτρια Αγγλικών. Σεβαστού Ρούλα, οικονομολόγος φοροτεχνικός. Σπόντης Δημήτριος, ιατρός. Σπυρίδου Ανδρονίκη, απόφοιτη βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών σπουδών. Τουρνά Δέσποινα, ιδιωτική υπάλληλος. Τρίγκας Δημήτριος, οικονομολόγος. Τσακυρίδου Άννα, σύμβουλος επιχειρήσεων, ελεύθερος επαγγελματίας. Χασιώτης Παναγιώτης, συνταξιούχος ιεροψάλτης. Στηρίξτε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας. Πάμε μπροστά για την εορταία του Γιάννη Καραβασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι υπόλοιποι θα ανακοινωθούν στον επόμενο χρόνο.